Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην δεύτερη έκδοση του My Management, της εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης, η οποία δεν χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή από οποιαδήποτε συσκευή και από οποιοδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μας προσφέρει το πλεονέκτημα να έχουμε με ασφάλεια αποθηκευμένα τα δεδομένα της επιχείρησής μας. Θα πάμε να δούμε σε αυτό το συνοπτικό βίντεο τι έχει αλλάξει στη δεύτερη έκδοση. Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που παραμένει ίδια, θα σας παραπέμψω στα παλαιότερα βίντεο βοηθήματα τα οποία θα βρείτε στο mymanagement.gr και ας αρχίσουμε από την πρώτη μεγάλη αλλαγή που φέρνει η δεύτερη έκδοση και θα τη βρούμε στην ενότητα χρήστες. Πλέον όταν δημιουργούμε κάποιον χρήστη για το σύστημα συμπληρωματικά, πέρα από τη δυνατότητα να ορίσουμε ως τύπο τον απλό χρήστη, δηλαδή έναν χρήστη που θα διαχειρίζεται απλά κάποιες ενότητες της επιχείρησης, θα έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα πράγματα που θα το ορίσουμε εμείς, υπάρχει δυνατότητα να τον ορίσουμε και ως μεταπολιτή. Ταυτόχρονα μας προτείνεται να ορίσουμε και ένα ποσοστό κέρδους που θα έχει στις πωλήσεις αυτός ο μεταπολιτής, ώστε να βλέπει στα στατιστικά τα κέρδη που έχει σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πωλήσεις. Η μεγάλη αλλαγή έρχεται στα δικαιώματα χρήστη, που πλέον εκτός από τα γενικά δικαιώματα όπως τα είχαμε πριν, μπορούμε σε κάθε μία ενότητα να εξειδικεύσουμε με μεγαλύτερη ανάλυση σε ποιες υποενότητες θα έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος χρήστης. Αφού τα ορίσουμε τα δικαιώματα, έχουμε στο τέλος και άλλη μία δυνατότητα να μαρκάρουμε το τροποποίηση δεδομένων ή όχι. Αυτό σημαίνει αν θα έχει ο συγκεκριμένος χρήστης πρόσβαση και σε προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή δεδομένων. Διαφορετικά θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις ενότητες που ορίζουμε, αλλά χωρίς να μπορεί να τροποποιεί τα δεδομένα. Να σημειωθεί ότι οι μεταπολιτές, όταν θα εισάγονται στο σύστημα με τα δικά τους στοιχεία πρόσβασης, θα βλέπουν μόνο στοιχεία που αφορούν τις δικές τους πωλήσεις, δηλαδή τους πελάτες οι οποίοι έχουν αντιστοιχηθεί στους ίδιους. Δεν θα μπορούν να βλέπουν δηλαδή οικονομικές κινήσεις που γίνονται από πελάτες από τις κεντρικές πωλήσεις επιχείρησης κτλ. Επίσης και τα στατιστικά προσαρμόζονται και δείχνουν μεγέθη που αφορούν μόνο τις πωλήσεις του μεταπολιτή. Πάμε στη δεύτερη μεγάλη αλλαγή που μας φέρνει το My Management σε αυτή την έκδοση. Είναι η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας έργου κατά την καταχώρηση πελατών. Όταν στους συναλλασσόμενους κάνουμε μια νέα καταχώρηση και επιλέξουμε ότι αυτός ο συναλλασσόμενος καταχωρείται στους πελάτες, τότε βλέπουμε μας παρουσιάζεται η επιλογή να αντιστοιχίσουμε κάποιο μεταπολιτή αν θέλουμε σε αυτόν τον πελάτη, δηλαδή να τον χειρίζεται κάποιος μεταπολιτής ή αν θα τον χειρίζονται τα κεντρικά της επιχείρησης. Επίσης υπάρχει και ένα checkbox που μας το ζητήσατε και σας το προσφέρουμε, να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργείται αυτόματα ένα αντίστοιχο έργο κατά την εισαγωγή ενός πελάτου, δηλαδή να μην χρειάζεται να πάτε μετά στα έργα εργασίας να αρχίσετε να καταχωρείτε έργα. Το πρώτο έργο θα δημιουργείται αυτόματα και θα μπορείτε φυσικά να επεξεργαστείτε μετά τα στοιχεία, το να το ονομάσετε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Όσον αφορά τους πελάτες, έχουν προσθεθεί και δύο νέα widgets τα οποία θα μας βοηθούν συνεχώς να βρίσκουμε εύκολα καρτέλες πελατών και ειδικά αυτές που έχουμε επισκεφτεί πρόσφατα. Το πρώτο widget είναι μια μηχανή αναζήτησης που υπάρχει πάντα και θα σας συνοδεύει εδώ κάτω από το μενού, όπου μπορείτε αρχίζοντας να πληκτρολογείτε κάποια γράμματα της επιχείρησης να επιλέξετε και να μεταφερθείτε στην καρτέλα της πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα κάθε καρτέλα που επισκέπτεστε μπαίνει σε ένα ειδικό ιστορικό καρτελών πελατών όπου θα το βρίσκετε εδώ πάνω αριστερά στην οθόνη σας. Βλέπετε ότι υπάρχει έτοιμο το link για την προηγούμενη καρτέλα που βρισκόμαστε και αν έχουμε επισκεφτεί περισσότερες θα τις βρίσκουμε μέσα στο συγκεκριμένο ιστορικό. Μια ακόμα μεγάλη αλλαγή που μας φέρνει η δεύτερη έκδοση του My Management έχει να κάνει με τις συνδρομές. Στις συνδρομές, πάω στη διαχείριση συνδρομών, θα δούμε ότι σε κάθε συνδρομή όταν θέλουμε να την ανανεώσουμε μας προσφέρεται η δυνατότητα να καταχωρηθεί αυτόματα και μια εργασία ανανέωσης, κάτι που δεν υπήρχε πριν, δηλαδή όταν ανανεώνουμε τη συνδρομή μπορούμε να ορίσουμε
τι τύπος εργασίας είναι, τι συντελεστή ΦΠΑ έχει και αν θέλουμε επίσης να καταχωρηθεί αυτόματα και μια πληρωμή για την ανανέωση, ώστε με ένα κουμπί, με ένα κλικ στο ανανέωση συνδρομής, ταυτοχρόνως θα ανανεωθεί η συνδρομή, θα καταχωρηθεί η σχετική εργασία, αλλά και θα καταχωρηθεί και μια σχετική πληρωμή για αυτήν, που μπορεί να είναι κάποιο έναντι, μπορεί να είναι εξόφληση, οτιδήποτε. Αυτό δεν υπήρχε και πραγματικά ήταν ένα κενό στην εφαρμογή, υπήρχε ένα πρόβλημα, έπρεπε να κάνουμε πολλές κινήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανανέωση μιας συνδρομής κάποιου πελάτη. Τέλος, να δούμε και ποιες αλλαγές μας φέρνει η νέα έκδοση στην καρτέλα πελατών. Αν πάμε σε οποιαδήποτε καρτέλα πελατών, θα δούμε ότι πέρα από την καταχώρηση πληρωμής που υπήρχε στην προηγούμενη έκδοση, έχουν προσθεθεί διάφορες δυνατότητες. Καταρχάς, έχει προσθεθεί τους συνδρομές μέσα από την καρτέλα, που σημαίνει να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις συνδρομές μέσα από την καρτέλα του πελάτη χωρίς να χρειαστεί να φύγουμε και να πάμε στην σχετική ενότητα συνδρομές. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε ένα έργο για αυτόν τον πελάτη μέσα από την καρτέλα του και όχι να πάμε στην επιλογή έργα και εργασίες καταχώρηση έργου. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε μια εργασία σε κάποιο από τα υφιστάμενα έργα, δηλαδή να επιλέξουμε ποιο έργο μας ενδιαφέρει και ταυτοχρόνως να μας ανοίξει έτοιμη καρτέλα για του συγκεκριμένου πελάτη για να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε στο συγκεκριμένο έργο μια εργασία. Ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τέλος, να αναφερθούμε και στο tab κινήσεις που δεν υπήρχε. Υπήρχαν μόνο η ανάλυση εργασιών και πληρωμών. Τώρα πλέον έχουμε προσθέσει και τις κινήσεις, ούτως ώστε με μια ματιά να μπορέσουμε να βλέπουμε όλη την πορεία των πληρωμών, των εργασιών που αναντίθενται, των πληρωμών και το υπόλοιπο όπως διαμορφώνεται κατά την άρωδο του χρόνου. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι οι νέες βελτιώσεις που μας φέρνει η δεύτερη έκδοση του My Management και φυσικά θα πρέπει για τις όποιες λειτουργίες δεν έχουν αλλάξει να σας παραπέμψω στα βίντεο βοηθήματα που υπήρχαν και για την πρώτη έκδοση, όπου εκεί αναφέρονται αναλυτικά όλες οι επιλογές στο μενού διαχείρισης που μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.